Ουσιαστικά σήμερα έτσι ακριβώς μια εβδομάδα που ολοκληρώνεται το φαινόμενο του click away, σίγουρα δεν θα αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία των πελατών μας μέσα στα καταστήματα. Το μέτρο εξακολουθώ να λέω πως έχει αρκετά προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις, ευνοεί σε κάθε περίπτωση μεγάλες αλυσίδες του λιανικού εμπορίου, καθώς και τα καταστήματα που διαθέτουν έτσι ένα οργανωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, βλέπω καθημερινά πως όλο και περισσότεροι συνάδελφοι, έμποροι, επαγγελματίες της πόλης μας, ότι κάνουν φιλότιμες προσπάθειες για να λειτουργήσουν έστω και με αυτόν τον τρόπο. Βρίσκοντας εναλλακτικές λύσεις, mm-hmm. κυρίως δια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του Instagram, μέσω του Facebook, όπου μπαίνουν στη διαδικασία να προβάλλουν και να επικοινωνήσουν έτσι τα προϊόντα για τους υποψήφιους πελάτες. Και αυτό άλλες φορές με επιτυχία και άλλες φορές με λιγότερη επιτυχία. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο βιαστικά μπήκε στη ζωή μας. Δεν είχε σε καμία περίπτωση τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει περίπτωση να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία ενός ανθρώπου μέσα στο κατάστημα. Άρα με πολλά παράπονα από τους συναδέλφους μου, επαγγελματίες, mm-hmm. με πολύ μικρότερη κίνηση φυσικά στην αγορά και ένα μέτρο το οποίο δεν έδωσε τη δυνατότητα για αυτή την πολυπόθητη εορταστική περίοδο να μπορέσουν οι επαγγελματίες, να μπορέσουν οι συνάδελφοί μας του λιανεμπορίου να δουλέψουν και να κάνουν τον όποιο τζίρο αυτές τις ημέρες. Εκτιμώ ότι αυτό είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή αβέβαιο. Πόσοι επαγγελματίες, πόσοι συνάδελφοι θα μπορέσουν να αντέξουν όλες αυτές τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις που να τονίσω ότι έρχονται από το Μάρτιο κιόλας, mm-hmm. από το Μάρτιο, τον Απρίλιο που ήμασταν 2 μήνες ολόκληρη κλειστή, το καλοκαίρι ο οποίο η κίνηση δεν ήταν ικανοποιητική και τώρα ήρθε αυτό να αποτελειώσει την όλη κατάσταση. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια, χωρίς τη στήριξη της κεντρικής πολιτείας, νομίζω ότι θα έχουμε αρκετά λουκέτα και στην περιοχή μας, αλλά νομίζω και πανελλαδικά. Mm-hmm. Γι' αυτό έτσι κάθε φορά ο Εταιρικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να παρθούν γενναίες αποφάσεις, γενναία μέτρα από την κεντρική διοίκηση, για να μπορέσει να στηρίξει αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, τα καταστήματα που πραγματικά 10 χρόνια βάλανε πλάτη, μπήκανε και σταθήκαν όρθιοι με όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα που πρέπει να στηριχτούμε και να μας δώσουν ένα χέρι βοηθείας από την κεντρική διοίκηση. Mm-hmm. Αναφέρουμε κάθε φορά στις πιέσεις που ασκούμε τους τρόπους που πρέπει να ενισχυθούν αυτές οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελπίζω κάποια στιγμή να εισακουστούμε και να κάνουν πράξη όλα αυτά όσα ανακοινώνουμε. Έστω και τελευταίες μέρες ξέρουμε ότι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή από το κοινό είναι μεγάλες προς κάποια πράγματα, είτε είναι ρουχισμός, είτε είναι παπούτσια, είτε είναι δώρα για τους μικρούς μας φίλους. Θα παρακαλούσα έτσι να προτιμήσουν ιδιαίτερα αυτή τη χρονική στιγμή τις μικρές, τις τοπικές μας επιχειρήσεις, να βρουν τα τηλέφωνά τους, να επικοινωνήσουν με τους επαγγελματίες, να τους ετοιμάσουν τα πακέτα τους έτσι ώστε να έρθουν να τα προλάβουν από τις πόρτες των καταστημάτων μας. Σίγουρα θα υποφεληθούν καταρχήν από την αμεσότητα και από τη γρήγορη εξυπηρέτηση. Σίγουρα δεν θα μπουν στη διαδικασία να περιμένουν μέρες ολόκληρες να παραλάβουν κάτι που έρχεται από άλλη πόλη μέσω των courier. Mm-hmm. Άρα να ενισχύσουμε αυτή τη χρονική στιγμή είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος της Αλεξανδρούπολης το ξέρει, το κοινό της Αλεξανδρούπολης το ξέρει, μας στηρίζει συνέχεια και τους ευχαριστούμε και να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους σας.